Πάμε να μιλήσουμε τώρα για τις ευρωεκλογές. Εξαρτάται. Τι εννοείς? Σε ποια περιοχή θα μας πας τώρα? Λοιπόν, θα σε πάω να καλησπερίσουμε τον κύριο Θωμά Καλοκύρη. Α, μάλιστα. Είναι υποψήφιος ευρωβουλευτής με την Ελληνική Λύση και είναι πάνω από τη Βόρεια Ελλάδα, από τα μέρη μου κοντά. Άντε, νομίζω πάλι. Από την Ημαθία. Κύριε Καλοκύρη, καλησπέρα. Καλησπέρα σας, χρόνια πολλά και σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Να πω πως είναι μεγάλη μου χαρά που είμαι καλεσμένος στην εκπομπή σας, γιατί κατάγομαι από το Μυλοπόταμο. Βεβαίως και από εδώ. Καλοκύρης, έπρεπε να το έχεις καταλάβει. Και τιμητικό το ότι απευθύνομαι σε κριτικό τηλεοπτικό σταθμό. Έτσι. Λοιπόν, υποψήφιος ευρωβουλευτής με την Ελληνική Λύση. Βεβαίως εσείς ήσασταν υποψήφιος και στις εθνικές εκλογές, σωστά? Ήμουν υποψήφιος στις εθνικές εκλογές, στις βουλευτικές, πάλι με την Ελληνική Λύση, στο νομό Ημαθίας. Αυτή τη φορά απευθυνόμαστε σε όλη την Ελλάδα. Είναι ενιαίο ψηφοδέλτιο. Το λέω γιατί ο κόσμος ακόμα ρωτάει. Και είναι με σταυρό. Δηλαδή πρέπει να διαλέξουμε μέχρι 4 σταυρούς προτίμησης, αυτούς που προτιμάει ο καθένας. Τώρα, αυτές οι ευρωεκλογές λένε, κύριε Καλοκύρη, ότι είναι πραγματικά πολύ σημαντικές, είναι δομικής φύσεως ακόμα και για την ίδια την Ευρώπη. Εσείς συμμερίζεστε αυτή την άποψη? Είναι πολύ σημαντικές οι ευρωεκλογές, πρέπει να το καταλάβουμε, γιατί πολλές σημαντικές αποφάσεις λαμβάνονται στις Βρυξέλλες και όχι στην Αθήνα. Να δώσω παραδείγματα. Θέματα όπως η Πράσινη Συμφωνία και οι κανόνες που επιβάλλει στους αγρότες, η νέα ΚΑΠ δηλαδή, ξεκινάνε από τις Βρυξέλλες. Το μεταναστευτικό ζήτημα ξεκινάει επίσης από εκεί. Θέματα εθνικά, το πώς προβάλλονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εξαρτάται επίσης από το πώς εκπροσωπευόμαστε εμείς οι Έλληνες πολίτες στο Ευρωκοινοβούλιο. Η οικονομία, τα επιτόκια, το τι πληρώνει δηλαδή ο Έλληνας στο δάνειό του, τι επιτόκιο, εξαρτάται επίσης από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Επομένως, μια σειρά ζητημάτων πάρα πολύ σημαντικά εξαρτώνται από αυτό. Και έχουμε μόνο 21 εκπροσώπους σε 705. Καταλαβαίνετε πόσο σημαντικό είναι να στείλουμε τα κατάλληλα άτομα. Από εκεί και πέρα και πανευρωπαϊκά είναι σημαντικό το ζήτημα αυτό σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι έχουμε να κάνουμε και με μια αλλαγή πολιτικής, κατά τη γνώμη μου. Δηλαδή, βλέπουμε τα συντηρητικά κόμματα, τα πατριωτικά κόμματα σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση να ανεβαίνουν. Βλέπουμε τη Le Pen στη Γαλλία, τη Μελόνι στην Ιταλία, το Vox στην Ισπανία, την Ελληνική Λύση στην Ελλάδα. Και μια φωνή να δυναμώνει που λέει τι, θέλουμε μια Ευρώπη ενωμένη, αλλά μια Ευρώπη εθνών, κρατών, αυτόνομων και όχι ένα υπερκράτος των Βρυξελών. Αυτή είναι η ειδοποιώς διαφορά μας κιόλας σε σχέση με τις πολιτικές των υπόλοιπων κομμάτων. Εσείς, κύριε Καλοκύρη, η Ελληνική Λύση εννοώ, ζητάτε περισσότερη αυτονομία για τα κράτη-μέλη εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Αυτό είναι το ζητούμενο. Σωστά. Μιλάμε για μια Ευρώπη των εθνών, μια ενωμένη Ευρώπη, αλλά να βασίζεται στην ομοφωνία, στο να συμφωνούμε δηλαδή όλοι. Και να δώσουμε πίσω εξουσίες στα κράτη-μέλη να διαχειρίζονται ζητήματα που έχουν να κάνουν με τοπικά θέματα, θέματα οικονομίας, θέματα εθνικά και πολιτιστικά ακόμα. Άρα θεωρώ ότι περισσότερη δημοκρατία θα την επιτύχουμε αν επιστρέψουμε πίσω στα έθνη εξουσίες που αυτή τη στιγμή έχουν απεμπολέσει. Μάλιστα. Τώρα, βεβαίως, αυτό ακούγεται και λίγο ότι έρχεται κόντρα στην άλλη φιλοσοφία που έχουν πολλοί εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης για μεγαλύτερη ενιοποίηση. Εδώ υποτίθεται ότι ετοιμαζόμαστε για Ευρωπαϊκό Στρατό. Έχουμε μπει στο κοινό νόμισμα. Υποτίθεται ότι προχωράμε. Η πορεία είναι προς το να γίνουμε όλοι ένα, ας πούμε. Έτσι δεν είναι? Αυτή είναι η τάση. Και η τάση η οποία αναδύεται είναι το ότι ναι στην Ένωση. Ναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά να κρατήσουμε τα έθνη δυνατά και όχι, δεν είμαστε όλοι ένα. Ο Ιταλός με τον Έλληνα έχουν τις διαφορές τους πολιτιστικές, τις πολιτικές αν θέλετε, και είναι καλό να το κρατήσουμε αυτό. Θεωρούμε δηλαδή ότι υπάρχει ενότητα στην ποικιλομορφία. Αυτή είναι η δική μας οπτική μιας ενωμένης Ευρώπης αναβασίστε στην ομοφωνία, δηλαδή να είμαστε σύμφωνοι και οι μικροί με αυτά που αποφασίζονται και να μην αποφασίζουν μόνο τα μεγάλα και ισχυρά κράτη. Γιατί τότε η Ελλάδα είναι αυτή που θα ζημιωθεί περισσότερο από μια ομοσπονδιακή ένωση με μια κεντρική κυβέρνηση όπως οραματίζονται οι θασιώτες αυτής της πολιτικής. Κύριε Καλοκύρη, μιλήσατε πριν για τα εθνικά ζητήματα. Είναι μόνο θέμα εκπροσώπησης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από τους Έλληνες ευρωβουλευτές ή μήπως είναι περισσότερο και θέμα λόμπινγκ και παρασκηνιακών διεργασιών? Πολύ σωστή παρατήρηση. Το λόμπινγκ, ξέρετε, είναι παρεξηγημένη έννοια στην Ελλάδα γιατί δεν το έχουμε. Αλλά στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι κάτι διαδεδομένο. Στις Βρυξέλλες υπάρχουν εταιρείες που κάνουν αυτή τη δουλειά.
Και αν το δείτε, υπάρχουν και ελληνικές εταιρείες που κάνουν lobbying, αλλά είναι πάρα πολύ λίγες συγκριτικά με αυτές των άλλων χωρών. Άρα, για να προσωπήσουμε τα εθνικά μας συμφέροντα, πρέπει να, πέρα από το να εκλέξουμε τους ευρωβουλευτές που θεωρούμε εμείς καλύτεροι, είναι και το να καταλάβουμε το πώς λειτουργεί το Ευρωκοινοβούλιο και η Ευρωπαϊκή Ένωση και να προωθήσουμε τα συμφέροντά μας και με άλλους τρόπους και σαν κοινωνία πέρα από την πολιτική, μέσω του lobbying όπως σωστά είπατε, αλλά φυσικά και μέσω των κυβερνήσεών μας που συμμετέχει στο Eurogroup, στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και όλα τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Mm. Αλλά το lobbying δυστυχώς είναι κάτι το οποίο δεν γνωρίζουμε πώς λειτουργεί και δεν το εκμεταλλευόμαστε οι Έλληνες για να προάγουμε τη δική μας βιομηχανία, να προστατεύσουμε τα δικά μας προϊόντα, να προστατεύσουμε, αν θέλετε, και να προάγουμε την οικονομία μας έναντι των άλλων εταιριών και συμφερόντων που κάνουν αυτή τη δουλειά πάρα πολύ καλά. Μη σας πω βεβαίως ότι το έχουμε δαιμονοποιήσει κιόλας σε κάποιες περιπτώσεις, θεωρώντας ότι όποιος κάνει lobbying είναι σε αυτή τη φάση στα lobby, είναι και, πώς σας το πω, διαπλεκόμενος, ας πούμε. Έτσι, αλλά είναι πραγματικότητα. Συμβαίνει και δις ξοδεύονται κάθε χρόνο για lobbying στις Βρυξέλλες και εμείς από όλο αυτό είμαστε στην άκρη, γιατί όπως είπατε το έχουμε δαιμονοποιήσει, διότι στην Ελλάδα lobbying σημαίνει μίζα, με απλά λόγια. αυτό θεωρούμε ότι είναι. Mm-hmm. Λοιπόν, τώρα εσείς είστε νομικός, αν δεν κάνω λάθος, το επάγγελμα, σωστά? Σωστά, είμαι δικηγόρος, νομικός δικηγόρος, έχω δικηγορικό γραφείο Αθήνα Θεσσαλονίκη και... Πολύ σωστά είπατε. Ασχόμαι άχημη δικηγορία πέρα από το ότι είμαι νομικός. Υπερασπίζετε το δίκαιο και τη δικαιοσύνη και θα βρεθείτε στο Ευρωκοινοβούλιο εκεί όπου η χώρα μας ελέγχεται το τελευταίο διάστημα. Έτσι δεν είναι? Ακριβώς. Βλέπουμε εκθέσεις συντροπιαστικές για τη χώρα μας. Εμείς, σαν Ελληνική Λύση, η αρχή μας είναι ότι στο Ευρωκοινοβούλιο προστατεύουμε τα ελληνικά συμφέροντα. Δεν κάνουμε μικροπολιτική και μικροκομματική πολιτική, να το πω έτσι. Δηλαδή, δεν κατηγορούμε ένα τον άλλον εκεί πέρα. Εκεί πρέπει να πάμε ενωμένοι, να κάνουμε μια δουλειά, να υπερασπιστούμε τα συμφέροντα της Ελλάδας. Δυστυχώς, οι εκθέσεις που έχονται μιλάνε για αδιαφάνεια, μιλάνε για λογοκρισία και μιλάνε για έλεγχο των ΜΜΕ, των πανελλαδικών προφανώς απευθύνομαι, από τους κυβερνώντες. Και αυτά είναι ανησυχητικά μηνύματα που έχονται στην Ελλάδα. Στο Ευρωκοινοβούλιο θεωρώ ότι η δουλειά του Έλληνα Ευρωβουλευτή δεν είναι να στοχοποιεί την Ελλάδα, είναι να την υπερασπίζεται, αλλά δεν μπορούμε και να κλείσουμε τα αυτιά μας και τα μάτια μας στα μηνύματα που έχονται απ' έξω και χτυπάνε το κουδουνάκι και μας λένε κάτι δεν πάει καλά με τη δημοκρατία στην Ελλάδα. Δυστυχώς, αυτή είναι η αλήθεια. Και με την ελευθερία του λόγου επίσης. Άστε. Τώρα, κύριε Καλοκύρη, δεν μπορούμε να μην σας ρωτήσουμε ποιοι είναι οι στόχοι του κόμματός σας για την ενόψη κάλπης. Τι ποσοστά, οι δημοσκοπήσεις δίνουν πολύ ανεβασμένη την Ελληνική Λύση. Εσείς τι εκτιμάτε, πάτε για το 10%? Είναι οι εθνικές εκλογές του πρώτου σκαλοπάτι, ας πούμε, ή θεωρείτε ότι τις έχετε αφήσει πίσω και προχωράτε? Θεωρώ ότι δυναμώνουμε. Προσωπική μου εκτίμηση. Η Ελληνική Λύση έχει δυναμώσει πολύ, είναι ενωμένη και θα ανέβει. Τώρα από εκεί και πέρα δεν μπορώ να σχολιάσω τις δημοσκοπήσεις γιατί δεν τις πιστεύω. Η κάλπη μπορεί να φέρει εκπλήξεις, αλλά πιστεύω γενικότερα ότι η Ελληνική Λύση είναι αυτή που θα εκπροσωπήσει τον πατριωτικό δημοκρατικό χώρο στην Ελλάδα, όπως κάνουν αντίστοιχα τα κόμματα της ευρωομάδας μας σε άλλες χώρες. Γιατί και στο Ευρωκοινοβούλιο, ξέρετε, λειτουργούμε και εκεί με ευρωομάδες. Δηλαδή, δεν πάει ο καθένας μόνος του. Εμείς είμαστε ενταγμένοι στους Ευρωπαίους Συντηρητικούς και Μεταρρυθμιστές και πιστεύω ότι θα δυναμώσουμε και θα εκπροσωπήσουμε το συντηρητικό χώρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εκπροσωπώντας το ελληνικό παρακλάδι αυτού του χώρου. Μάλιστα. Πάντως, ξέρετε ότι όταν οι δημοσκοπήσεις δίνουν πολύ ψηλά και αν δεν επιτευχθεί ο στόχος, μετά θα υπάρχει και μια σχετική απογοήτευση. Έτσι γίνεται. Προσωπικά πιστεύω ότι ό,τι αποφασίσει ο λαός και οι πολίτες, έτσι, εμείς θα το δεχτούμε και σίγουρα είτε είναι θετικό είτε αρνητικό θα αφήσει μηνύματα για όλους, όχι μόνο για εμάς. Και τα μηνύματα αυτά πρέπει να τα εμεινεύουν οι πολιτικοί, πιστεύω, μετά, για να δουν τελικά τι είναι αυτό στο οποίο δεν μπορούσαν να ανταποκριθούν στις προσδοκίες του κόσμου. Γιατί πιστεύω ότι ο κόσμος θέλει μια αλλαγή, αλλά δεν έχει βρει ακόμα αυτό που να τον αντιπροσωπεύει. Και να πω κάτι, αν μου επιτρέπετε. Ναι, και να κλείσουμε με αυτό όμως. Ναι. Να κλείσουμε αυτά. Εντάξει, με την προπαγάνδα της κυβέρνησης ότι διακυβεύεται η πολιτική σταθερότητα. Καμία πολιτική σταθερότητα δεν διακυβεύεται. Αυτές οι εκλογές είναι πολύ σημαντικές για τη χώρα.
αλλά δεν έχουν να κάνουν με το Εθνικό Κοινοβούλιο, πρώτον. Uh-huh. Και δεύτερον, δεν σημαίνει ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ή το χάος. Υπάρχουν και άλλοι, όπως είναι η Ελληνική Λύση, η οποία έχει όχι μόνο ισχυρή φωνή αντιπολιτευτική, αλλά και ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα για να κυβερνήσει τη χώρα με συγκεκριμένες προτάσεις σε όλα τα ζητήματα, τα οποία ελπίζω να τα αναπτύξουμε σε μια άλλη συνέντευξη, για να μην καταχρεωστώ και το η φιλοξενία σας σήμερα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας εδώ, αυτή την πρώτη συζήτηση που κάναμε. Καλό αγώνα ευχόμαστε και καλή επιτυχία στους στόχους σας. Να είστε καλά, χρόνια πολλά και πάλι, εύχομαι. Γεια σας. Χρόνια πολλά. Καλό βράδυ.